Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, εκατοντάδες μαθητές, φοιτητές, για να εκφράσουμε για ακόμη μια φορά την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στις οικογένειες όλων αυτών των θυμάτων, όλων αυτών των νεκρών αυτής της τραγωδίας. Σήμερα δεν είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει. Σήμερα είναι η μέρα που τόσο εδώ που όλοι νιώσαμε όταν είδαμε αυτές τις εικόνες μπορεί και πρέπει να εκφραστεί. Τόσο εδώ που μας πνίγει κάθε φορά που στο μυαλό μας έρχεται το μάτι, η μάνδρα, οι πλημμύρες, οι σεισμοί, οι νεκροί εργάτες στους χώρους δουλειάς τους, οι νεκροί μαθητές στα σχολεία τους, ο 16χρονος Θεσσαλονίκη. Τα όσο εδώ που όσο και αν το σκεφτόμαστε δεν έχουν τέλος τα τελευταία χρόνια. Το τέλος όμως θα το βάλουμε εμείς, γιατί το δικό μας ποτήρι έχει παραξεχυλήσει από το δικό τους βαρέλι που δεν έχει πάτο. Το βαρέλι του κέρδους και της αντιλαϊκής πολιτικής. Δεν θα ανεχτούμε όμως άλλο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν θα ανεχτούμε το έγκλημα αυτό να συγκαλυφθεί και να ξεχαστεί. Εμείς θα το εγγυηθούμε. Γιατί για έγκλημα πρόκειται. Για έγκλημα που έχει συγκεκριμένες αιτίες και συγκεκριμένους υπευθύνους. Και δεν είναι άλλοι από το κράτος, δεν είναι άλλοι από την ίδια την εταιρεία, δεν είναι άλλοι από την κυβέρνηση και από αυτή την πολιτική που λογαριάζει τις ζωές μας για κόστος. Την προστασία μας, την ασφάλειά μας για κόστος για τα δικά τους κέρδη. Είναι η πολιτική αυτή που ακολουθούν όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, όλοι όσοι έρχονται και παρέρχονται. Όλοι αυτοί που σήμερα κάνουν δακρύβρεχτες δηλώσεις, ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα και μας λένε πως πρόκειται για ανθρώπινο λάθος ή για ένα ατύχημα. Είναι οι ίδιοι που δεν δίστασαν και δεν θα διστάσουν στιγμή να θυσιάσουν τις ζωές μας για να βγάλουν λίγα παραπάνω εκατομμύρια. Άρα λοιπόν όχι, ούτε ατύχημα ήταν, ούτε λάθος ήταν. Ήταν καθαρή εγκληματική πολιτική, εγκληματική πολιτική επιλογή συγκεκριμένα, αυτή που στοιχίζει σε εμάς νεκρούς. Έτσι λοιπόν το τέλος στην κατρακύλα τους θα το βάλουμε εμείς. Οι φοιτητές, οι μαθητές, οι εργαζόμενοι που εδώ και τρεις μέρες είμαστε στους δρόμους και έτσι θα συνεχίσουμε. Οι φοιτητές που μέσα από τους συλλόγους μας έχουμε πάρει χιλιάδες αποφάσεις καταδίκης των συγκεκριμένων γεγονότων, που έχουμε πραγματοποιήσει συμβολικές διαμαρτυρίες, σιωπηρές διαμαρτυρίες. Έχουμε κάτσει στο πάτωμα με αναμένα κεριά στα χέρια στη μνήμη των νεκρών μας. Έχουμε πραγματοποιήσει ενός λεπτού σιγή μες στα αμφιθέατρά μας. Έχουμε ορίσει εθελοντικές συμμοδοσίες σε μία σειρά από συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε αφήσει λουλούδια στα τρένα. Έχουμε πραγματοποιήσει μία σειρά από δράσεις. Έτσι θα συνεχίσουμε. Σήμερα οι σχολές και τα σχολεία όλης της Ελλάδας είναι κλειστά. Και έτσι πρέπει να είναι. Σήμερα έχουμε γράψει χιλιάδες συνθήματα σε πανό, σε τείχους, τα φωνάζουμε, σαν αυτά που έχουν κάνει το γύρο της Ελλάδας από το αμφιθέατρο του Μαθηματικού. Που λέει πως αυτή η θέση σήμερα έμεινε κενή και γι' αυτό το λόγο θα διάσουν και οι υπόλοιπες. Και αυτό το κάναμε πράξη. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Γιατί αυτές είναι οι εικόνες που μας εμπνέουν. Μας δίνουν δύναμη, θάρρος και κουράγιο αυτές τις δύσκολες ώρες. Οι εικόνες των πλημμυρισμένων δρόμων της Λάρισσας από τις πρώτες και όλες ώρες των γεγονότων. Οι εικόνες των γεμάτων νοσοκομείων από φιάλες αίματος. Οι εικόνες σαν τη σημερινή και όλων των προηγούμενων ημερών. Οι εικόνες δηλαδή που δείχνουν πως είμαστε όλοι μας και μόνοι τους. Πως μόνο ο λαός τελικά θα σώσει το λαό και τα μόνα όπλα που έχουμε είναι ο κοινός μας αγώνας και η αλληλεγγύη. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε. Και τους υπογράφουμε. Το έγκλημα αυτό δεν θα συγκαλυφθεί, γιατί εμείς είμαστε η φωνή όλων των νεκρών μας.